Το παιχνίδι ξεκίνησε, οι ταρίφες αντιμετωπίζουν σε Λεσσάδο, στον Ταλίζο 6x6, ένα παιχνίδι για τον Όμιλο της Δευτέρα, στα πλαίσια του χειμερινού τουρνουά. Στα πλάγια. Μπορείς κρατάει, θα παίξουν υψηλάντι. Ωραία, πάσουμε στην περιοχή, ο Νεκτάρ στο τελειώσει τη φάση και έχουμε το 1-0 για τους ταρίφες. Πολύ ωραία συνεργασία, άλλαξαν την μπάλα πάρα πολύ γρήγορα και έκαναν το 1-0. Για τον Υψηλάντη, θα τα καταφέρει στον κοντρολάρι, προσπαθεί να περάσει τον οδοφύλακα, κάνει μια προσποίηση, βγήκε κάποιο χώρο, τελειώνει και τη φάση, κάνει το 2-0, όμορφο γκολ από τον Υψηλάντη. Πάμε μέσα στην περιοχή, κεφαλιά, σπουδαία ευκαιρία, να είχαμε την κόλλα από κόλλα με το κεφάλι, να κατέληξε δίλα το δοκάρι, δεν θα σηκώσει τον Νεκτάρι, ωραία η πάσα του, τον μια βαλιά προς τα πίσω, το σουτ με τη μία, ο τερματοφύλακας ήταν σε σωστή θέση και διώξε, άλλο ένα σουτ, θα περάσει out. Βάζει την μπάλα στα πόδια του, θα κάνει το σουτ, σημαίνει την αριστερή γωνία και σκοράρει, θα κάνει το 3-0. Λάντιον θα δώσει τον Υψηλάντη, αυτός θα γυρίσει. Στα πλάγια με τη μία, ωραία συνεργασία και άλλο ένα γκολ. Και έχουμε το 4-0, πολύ εύκολο για τους ταρίφες. Μας του Υψηλάντη θα περάσει, μες στην περιοχή ο Σάκης, θα προσπάσει να τελειώσει τη φάση. Μεγάλη επέμβαση από τον Ατζουλάτο. Τελειώθηκε ο κύριος Υψηλάντης. Θα κάνει το στόμα μακριά, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Δεξιά γωνία του τερματοφύλακα και έχουμε το 5-0. Και για τον λάθος μπαλά μπροστά και τον Γιάννη που ο οποίος έσπασε το σουτ. Μπορεί να περάσει λίγο δίπλα το δοκάρι, σπουδαία ευκαιρία με τον Μιχάλη να μειώσει σε Λισάο. Δοκάριος, δείξε πίσω. Κόπτη πάσα, καλή θα γυρίσει. Πάει μόνος του, θα κάνει το στόμα μακριά. Δαντίος ήταν σωστή θέση και διώξε. Ο Νεκτάριος βγήκε σε πλεονεκτική θέση, τέλειωσε πανέμορφα τη φάση και σημειώνει το έκτο γκολ για τους ταρίφες. Να στόμα μακριά, θα πέσει ο Νταντίνος και θα διώξει. Θα προσπαθήσει να μαζέψει την μπάλα, αλλά πέρασε τελικά. Ο Μιχάλης πήρε το rebound, σκόραρε και μειώνει, κάνει το 6-1. Έμασε ο Υψηλάντης. Τελευταία φάση, κύριε. Θα περάσει τελικά εδώ στα πλάγια. Δωρής. Ωραία, πα στο Νεκτάριο, δεν θα προλάβει, μπαλά θα διάω. Και έχουμε τη λήξη του πρώτου μέρους. Οι ταρίφες προηγούνται εναντίον της Ελεσάου με 6-1. Για το λάθος ο Γιάννης πήρε, θα παίξει τώρα μπροστά και το Μιχάλη, αυτός κοντρόλαρε, σούταρε, τελικά θα αποκρούσε ο Νταντίνος, ο οποίος είχε κλείσει μεγάλο μέρος του τέρματος στον αντίπαλο. Η εκτέλεση στο τείχο τσιμπάλα και μετά στο δοκάρι. Άτυχε εδώ η Σιλεσάου για να μειώσει ακόμα περισσότερο. Μπαίνει με χώρο μπροστά του, όπως προς τα μέσα. Γύρισε την μπάλα στο αριστερό του. Ωραία, πάσε και τον Νεκτάρι, ο οποίος θα περάσει και τον τερματοφύλακα. Θα τελειώσει τη φάση, θα συμπληρώσει το χατρίκ και θα κάνει το 7-1. Πάσε τη μπάλα, Μιχάλη πήρε. Την μπάλα στο δεξί του, προσπαθεί να περάσει. Θα κάνει το από πλάγια. Πολύ ωραίο γκολ από πολύ δύσκολη γωνία και μειώνει σε 7-2. Θα σπάσει τον αντίο, προσπαθεί να βγει μαζί του χειμίζουν τα χέρια. Σε μπροστά, έγινε το λάθος, το σουτ και έχουμε τον γκολ. Τα ρίφες κάνουν το 8-2. Να πάει για τον Θοδωρή, θα περάσει, αυτός θα κοντρολάρει. Χώρο θα σπάσει, ψηλά της γύρισε όμορφα. Ξανά στον Θοδωρή, τελειώνει και αυτό στη φάση. Πολύ ωραία συνεργασία και 9-2. Χάρη θα τσιμπήσει, θα περάσει κιόλας. Θα σουτάρει από πολύ μακριά, έχει χώρο να ανέβει κι άλλο. Τελικά η μπάλα κατέληξε out. Κρατάει, θα κάνει το σουτ, πολύ ωραίο γκολ. Και τα ρίφους κάνουν το 12-2. Έτσι πέρασε. Θα γυρίσει από την άλλη. Πάμε, πάμε! Σωστό! Έτσι, ωραία ο Μίτσος, θα δείτε τα τέτοια, θα τελειώσει και τη φάση. Πολύ όμορφο γκολ για το 11-2. Αρίβες, ναι. Να σου την μπάλα στο δοκάρι, πάρα πολύ όμορφο το νεκτάριο. Ψηλάτσι ξανά, εδώ στο Θοδωρή, τώρα ξανά ψηλάτσι από κοντά τον γκολ για το 12-2. Γιώργος πέρασε, κάνει το σούτ πάνω στα σώματα,
Συντάξει, θα διώξει, θα το φοδοτήσει και το συμπαίχτη του. Τροφοδορείς, έχει ένα στήριγμα, θα σπάσει την μπάλα. Με τη μία πάσα, το κοντρόλ και τον γκολ. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Τελειώσαν όμορφα τη φάση που βρέθηκαν 1-2 και κάναν το 13-2. Μπάλα στο νεκτάριο, του έσπασε τώρα στα πλάγια. Θοδωρείς, ένα σουτ. Θυμίζει να πέσει τη γωνία του και θα διώξει. Και έχουμε τη λήξη του παιχνιδιού. Τα ρίφσα πάρουν εύκολα την νίκη εναντίον του Σελεσάου με 13-2.